Τριλογία της νεότερης ιστορίας των Ελλήνων. 1821. Μια ευρωπαϊκή επανάσταση. Κινητοποιήσεις, εξεγέρσεις, επαναστάσεις. Αυτά κυρίως χαρακτηρίζουν την Ευρώπη την δεκαετία του 1820. Όμως ελάχιστες είχαν αίσια έκβαση. Λονδίνο, Φεβρουάριος του 1830. Οι εκπρόσωποι των τριών μεγάλων δυνάμεων, της Αγγλίας, της Ρωσίας και της Γαλλίας, υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου. Ο Σουλτάνος συνενεί. Οι Έλληνες νίκησαν. Όμως το κράτος τους δεν διαθέτει διεθνή πολιτικά δικαιώματα. Μετά την Αγγλική και τη Γαλλική, η επόμενη ιστορικά νικηφόρα επανάσταση στην Ευρώπη είναι η Ελληνική. Το Ελληνικό Εθνικό Κράτος είναι το τρίτο εθνικό κράτος που δημιουργείται στην Ευρώπη και φυσικά είναι το πρώτο στα Βαλκάνια. Παρά την επιτυχία της Ελληνικής Επανάστασης, παρά το γεγονός ότι ο κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την οργάνωση του κράτους, οι συνταγματικοί που αντιπολιτεύονται τον κυβερνήτη αντιδρούν έντονα. Με επικεφαλής τους νησιώτες αρχικά και τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο στη συνέχεια, είναι αντίθετοι με τις επιλογές του κυβερνήτη. Πιστεύουν ότι ο Καποδίστριας απέσπασε περιορισμένη επικράτεια από τις μεγάλες δυνάμεις. Αλλά κυρίως αντιπολιτεύονται τον κυβερνήτη επειδή έχει αρχίσει να ασκεί απολυταρχική εξουσία. Η διαφωνία σε τόσο κρίσιμη σημασία ζητήματα είναι φυσικό να οθεί τις πολιτικές συγκρούσεις σε εμφύλιο πόλεμο. Σεπτεμβρίου 1831. Την 27η τρέχοντος μηνός εδολοφονήθη στην πόλη του Ναυπλίου ο κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας. Παρά τον δραματικό χαρακτήρα του συμβάντος, ας κρατήσουμε το νου μας καθαρόν. Επολιτική ελευθερία ή ας κατέκτησαν οι Έλληνες δια των αγώνων και του αίματός των, εστράφησαν βαθμιαίως υπό του κυβερνήτου εις κατάργησιν. Η σχεδόν εγκατάλειψη της κριτικής επαναστάσεως υποδηλούσε την περιορισμένη απέτηση του κυβερνήτου δια τα σύνορα του έθνους μας. Όλα τούτα κατέστησαν την εξέλιξη των πολιτικών μας πραγμάτων ανεξέλεγκτον. Αρχική αιτία ήταν η κατάργηση της τόσον ποθητής εθνοσυνέλευσής μας, κορονής της δημοκρατίας που κατακτήσαμε με αγώνας. Κύριε καθηγητά, τι μπορεί να σημαίνει δημοκρατία σε επαναστατικές συνθήκες? Η Ελληνική Επανάσταση εισάγει το αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβέρνησης. Και αυτό εισάγεται τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η πλειονότητα των ενήλικων ανδρών ψηφίζουν και μάλιστα ψηφίζουν στις πλέον δύσκολες συνθήκες πολέμου. Η φερόμενη τώρα ως αυτοδιοίκηση των ελληνικών κοινοτήτων εμφανίζεται πολύ αργά το 18ο αιώνα. Και φυσικά δεν πρόκειται για αυτοδιοίκηση. Απλά συγκεντρώνουν φόρους που καταβάλουν στους Οθωμανούς και διευθετούν εσωτερικές μικροδιαφορές. Το αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβέρνησης το εισάγει η Επανάσταση. Η πολιτική μορφή της ελευθερίας. Μεσολόγγι, Ιούνιος 1822. Έλληνες πατριώτες, το δικαίωμα στην εκλογή έχουν οι ενήλικοι άρενες πολίτες και στρατιωτικοί. Κάθε πόλη
με την επιτροπή του πολιτάρχου της, εκλέγει τους παραστάτες σύμφωνα με το μέτρο που προβλέπει ο οργανικός μας νόμος. Η ελληνική επαναστατική ηγεσία πολεμάει, οργανώνει το κράτος και ταυτοχρόνως οργανώνει τον πληθυσμό με όρους αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Χάρη στο διαφωτισμό, από χριστιανοί ραγιάδες γίναμε Έλληνες. Και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, οι Έλληνες απέκτησαν το καθεστώς του πολίτη, όπως οριζόταν την εποχή εκείνη. Έτσι, τα πολιτικά πρότυπα των ελληνικών πληθυσμών άρχισαν σιγά, αργά, να μετατοπίζονται από τη δεσποτική Ανατολή στη φιλελεύθερη Ευρώπη. Πολιτικοί ηγέτες, όπως ο Παλαιόπατρος Γερμανός, ο Δημήτριος Ψηλάντης, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Κουντουριώτης κλπ. Παρότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι μάχες, οι πόλεμοι εναντίον των Οθωμανών πάνε πολύ καλά, ξέρουν ότι οι μάχες μπορεί να οδηγήσουν σε ένα διέξοδο, σε μια τυφλή εξέγερση. Αυτό φυσικά θέλουν να αποφύγουν και πολύ νωρίς, ήδη από το φθινόπωρο του 1821, θέλουν να συγκροτήσουν πολιτική αρχή. Θέλουν δηλαδή να συγκροτήσουν την αρχή εκείνη που θα καθοδηγεί τον πόλεμο προς τις κατευθύνσεις που έχουν ορίσει εξ αρχής, δηλαδή την ίδρυση ενός εθνικού και ανεξάρτητου κράτους. Οι παροτρύνσεις του παλαιών πατρών Γερμανού προς τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο είναι πολύ ισχυρές, αλλά ο Μαυροκορδάτος δεν χρειαζόταν ιδιαίτερες παροτρύνσεις, είναι ήδη σε επαφή με τον Μπένθαμ στην Αγγλία, τον φιλόσοφο Ιωάννη Μπένθαμ, και ετοιμάζει ένα σχέδιο πολιτεύματος αφενός και σε συνεργασία με πολλούς άλλους διανοουμένους προσπαθούν να συγκροτήσουν την πρώτη εθνική συνέλευση των Ελλήνων. Το πρώτο δηλαδή πολιτικό εθνικό σώμα. 9 μήνες μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, 60 ηγετικές προσωπικότητες, οι πρώτοι παραστάτες του έθνους, συγκεντρώθηκαν προκειμένου να συζητήσουν το πρώτο ελληνικό σύνταγμα, να συγκροτήσουν την Επαναστατική Βουλή και την κυβέρνηση. Δεν έχουν και πολλά κοινά μεταξύ τους. Τους χωρίζουν σοβαρές κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές. Τους ενώνει όμως η πεποίθηση για το δίκαιο του αγώνα, η θέληση να κερδίσουν την ελευθερία. Το ελληνικό έθνος, το υποφρικώδη Οθωμανική δυναστεία, μη δυνάμενον να φέρει τον βαρύτατο και απαραδειγμάτιστον ζυγό της τυραννίας και αποσύσαν αυτόν με μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον δια των νομίμων παραστατών του εις εθνικήν συνηγμένων συνέλευσιν ενώπιον Θεού και ανθρώπων την πολιτικήν αυτού ύπαρξην και ανεξαρτησίαν. Πρώτη Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων, το πρώτο ελληνικό σύνταγμα. Εισάγεται η αρχή του νόμου αντί της βουλουσιαρχίας. Η αρχή των ατομικών δικαιωμάτων αντί της αυθαιρεσίας των τυράννων. Της λαϊκής κυριαρχίας αντί του ραγιαδισμού. Πρόκειται για την πρώτη πολιτική εφαρμογή του κοινωνικού συμβολέου του ευρωπαϊκού διαφωτισμού σε ελληνικές περιοχές. Τι σχέση έχει η Ελληνική Επανάσταση με το κοινωνικό συμβόλαιο του Ζαν-Ζακ Ρουσό ή έστω του Χόμπς? Το κοινωνικό συμβόλαιο του Ρουσό θεμελιώθηκε φιλοσοφικά πάνω στην αμφισβήτηση της θεϊκής προέλευσης της εξουσίας και στην άρνηση της φυσικής κατάστασης της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι άρχισαν να καταλαβαίνουν πως τις συνθήκες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής τους δεν τις ορίζει ούτε ο Θεός μέσω της Εκκλησίας, ούτε ο ελαίο Θεού Μονάρχης μέσω της πολιτικής του δύναμης, ούτε οι αριστοκράτες. Αυτή η συνειδητοποίηση οδήγησε στην οικουμενική αξία της ελευθερίας. Οι Έλληνες επαναστάτες αποσπούν ένα τμήμα της Οθωμανικής επικράτειας. Πάνω σε αυτό το τμήμα δημιουργούν το εθνικό μας κράτος. Το οργανώνουν στοιχειωδώς με τις αρχές, τις φιλοσοφικές του κοινωνικού συμβολέου και των πολιτικών προτύπων της Γαλλικής Επανάστασης. Η πολιτική μορφή της Επανάστασης είναι η κρίσιμη δράση.
Χωρίς αυτήν η επανάσταση μπορεί να εκφυλιστεί. Την πολιτική στρατηγική την σχεδιάζουν και την διαχειρίζονται οι διανοούμενοι. Αλλά η εφαρμογή της πολιτικής στρατηγικής στηρίζεται στον επαναστατικό πόλεμο. Η άνοιξη του 1821. Οι Οθωμανοί άργησαν να αντιληφθούν την έκταση του ξεσηκωμού. Επαναστατημένοι Έλληνες μάχονται τους Οθωμανούς. Στη θάλασσα, τα σταροκάραβα των εμπόρων από τα νησιά με μπαϊράκια ανταρσίας κυνηγάνε το στόλο του Σουλτάνου. Όλα γράφουν ελευθερία ή θάνατος. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, προκειμένου να υπερφαλαγγίσει τους συντρόφους του, έχει εισβάλει νωρίτερα στη Μολδοβλαχία. Η αποτυχία του ήταν προδιαγεγραμμένη. Ο Σουλτάνος έχει ήδη δώσει εντολή να συλλάβουν τον Πατριάρχη και πολλούς Έλληνες προεστούς. Όλοι αυτοί, αντίθετοι με την Επανάσταση ούτως ή άλλως, προσπαθούν να ελευθερωθούν με επίδειξη υποτέλειας και εξαγορά των Οθωμανών αξιωματούχων. Δεν έχουν προφανώς αντιληφθεί την δυναμική των εξεγέρσεων. Η πλειονότητα των επιχειρησιακών στελεχών της Φιλικής έχει ήδη συγκεντρωθεί στην Πελοπόννησο. Από εκεί ξεκινάει η Επανάσταση. Σχεδόν ταυτοχρόνως, αλυσιδωτές εξεγέρσεις εξαπλώνονται γεωγραφικά κάπου μεταξύ των ορίων της χάρτας του Ρίγα και της κλασικής αρχαίας Ελλάδας. Αυτό φαίνεται πως είναι το σχέδιο των Φιλικών. Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Επανάστασης είναι μικρές και διάσπαρτες. Και τα μέσα που διαθέτουν περιορισμένα ή και στοιχειώδη. Όλη η στρατιωτική δύναμη των επαναστατημένων Ελλήνων είναι σχεδόν ασήμαντη συγκρινόμενη με τον αξιόμαχο Οθωμανικό στρατό και στόλο. Οι Έλληνες αντισταθμίζουν εν μέρη την αδυναμία τους με τα παράτελμα στρατηγήματά τους. Κυρίως όμως ευνοούνται επειδή η Οθωμανική ηγετική ελίτ δεν μπορεί να συλλάβει την σημασία αυτών των εξεγέρσεων. Οι επιτυχίες των Ελλήνων σε πολλές πόλεις της Πελοποννήσου, καθώς και σε ορισμένες της Τερεάς, Αρεόπολη, Καλαμάτα, Καλάβρητα, Καρίτενα, Μεθόνη, Άργος, Ναύπλιο, στα Σάλωνα, στο Γαλαξίδι, στο Μεσολόγγι. Η εντυπωσιακή μάχη στην Γραβιά με επικεφαλή στον Ανδρούτσο. Η παράτολμη κίνηση στο Βαλτέτσι και το ξαφνικό χτύπημα στα Δολιανά δεν είναι μεγάλες νίκες. Αλλά εδραιώνουν την πεποίθηση ότι οι Έλληνες μπορούν να νικήσουν. Η νικηφόρα δυναμική εντείνεται με την πολιορκία και την πτώση της Τρίπολης τον Σεπτέμβριο του 1921, χάρη στη στρατιωτική ιδιοφυΐα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Οι Οθωμανοί της Πελοποννήσου αναγκάζονται να κλειστούν στα κάστρα.
αλλά και εκεί τους πολιορκούν τα πλοία των επαναστατημένων νησιών. Από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, στο λίσκος των Ψαριανών, με επικεφαλής τον ναύαρχο του νησιού Νικόλα Αποστόλη, πραγματοποιεί επιδρομή στην Μικρά Ασία. Έτσι, ματαιώνει την αποστολή Οθωμανικών στρατευμάτων στην Πελοπόννησο. Η Ελληνική Επανάσταση, από την αρχή και για μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιμετώπισε πρόβλημα στην ενοποίηση των πολιτικών της δυνάμεων και στην οργάνωση και τον συντονισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Το πρόβλημα αυτό εντοπιζόταν κυρίως στη Ρούμελη, όπου δρούσαν οι αρματολοί. Οι άνθρωποι αυτοί συσπυρώνονταν γύρω από έναν καπετάνιο, αυτός με τη σειρά του υπαγόταν σε ένα μεγαλύτερο καπετάνιο, στον οποίο απέδιδαν αποκλειστικά νομοφροσύνη και όχι στους κεντρικούς θεσμούς της εθνικής διοίκησης. Η ήττα στην μάχη του Πέτα, η καταστολή των εξεγέρσεων στην Ήπειρο και την Χαλκιδική δεν αναστέλουν την δυναμική της Επανάστασης. Αντίθετα, το 1822 η πυρπόληση της ναυαρχίδας του Οθωμανικού στόλου από τον Κανάρι ως απάντηση των Ελλήνων για τη σφαγή στοιχείο, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια με επικεφαλής τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, και η απόκρουση της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, εμπεδώνουν την δυναμική των ελληνικών δυνάμεων. Έως τον Απρίλιο του 1822, το Βουλευτικό Σώμα έχει ψηφίσει τον πρώτο προϋπολογισμό του κράτους. 1,5 χειρόγραφη σελίδα. Φόροι από τους αγροτικούς πληθυσμούς, οι οποίοι προορίζονται για μισθούς και την τροφοδοσία των ελληνικών στρατευμάτων. Αυτά είναι ουσιαστικά τα έσοδα και τα έξοδα του πρώτου ελληνικού εθνικού κράτους. Τον ίδιο μήνα, τον Απρίλιο του 22, συμπτωματικά το μήνα που πεθαίνει ένας από τους ήρωες των επαναστατών, ο Ναπολέοντας, ψηφίζεται ο νόμος για τη συγκρότηση του ελληνικού τακτικού στρατού. Η Επανάσταση, λοιπόν, χρειάζεται πριν από οτιδήποτε άλλο μισθούς για τους πολεμιστές. Όπλα, πυρομαχικά και τρόφιμα. Και φυσικά ανθρώπους που ξέρουν να πολεμούν. Υπάρχουν τα σώματα των αρματολών και των κλεφτών στη Ρούμελη, οι μανιάντες ένοπλοι, οι σουλιώτες που στρατεύονται ως έμισθοι πολεμιστές της Επανάστασης και λιγοστοί κλέφτες και κάποιοι στην Πελοπόννησο. Ωστόσο, όλοι αυτοί είναι λίγοι και δεν γνωρίζουν από τακτικό πόλεμο. Πώς να αντεπεξέλθουν στις μεγάλες κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που απαιτούσε η αντιμετώπιση του κρατεού Οθωμανικού στρατού. Στρατόπεδο έξω από τη Δημητσάνα. Αύγουστος 1821. Για να πετύχει η ελληνική επανάσταση πρέπει να πολεμήσουν πολλοί. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, έμποροι, τεχνίτες, άνθρωποι των χωριών και των πόλεων που μέχρι τότε δεν είχαν καμία σχέση με τα όπλα και τον πόλεμο.
αυτοί πρέπει να στρατευτούν ως πολιτοφύλακες και αρκετοί να βρεθούν στην πρώτη γραμμή. Η μισθοδοσία του στρατού θα είναι όμως ανεπαρκής. Ένα από τα κίνητρα για την συμμετοχή στον άτακτο στρατό των Ελλήνων είναι το πλιάτσικο και τα λάφυρα που προκύπτουν από κάθε νίκη. Λεφτά αλλά και ρούχα, όπλα, μαγειρικά, σκεύη. Ταυτοχρόνως, κάθε μάχη είναι μια ευκαιρία διάκρισης. Οι ηγέτες των ατάκτων Ελλήνων αναδεικνύονται με την ευστροφία που δείχνουν στη μάχη. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τους ναυτικούς των νησιών. Αν και αυτοί διέθεταν υψηλότερη πολεμική ετοιμότητα και συχνά πολεμούσαν με ιδεολογικά κίνητρα. Καμιά άλλη επαναστατική εξέγερση δεν κινητοποιεί τους λαούς της Ευρώπης και δεν ανησυχεί τις κυβερνήσεις τους όσο η ελληνική, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Και αυτό γιατί η επανάσταση των Ελλήνων φαντάζει σε πολλούς Ευρωπαίους σαν να έχουν ξεσηκωθεί τα ίδια τα ιδεολογικά σύμβολα της Ευρώπης. Έτσι, ποικίλα ευρωπαϊκά δίκτυα αλληλεγγύης προς όλους τους εξεγερμένους ανά τον κόσμο προσανατολίζουν τη δράση τους ειδικά προς τους Έλληνες. Αυτή η πυρετώδης δράση αλληλεγγύης προκαλεί έντονη ανησυχία στις κυβερνήσεις που πάντοτε φοβούνται το πνεύμα της εξέγερσης. Στην πραγματικότητα, για πρώτη φορά μετά την ήττα του Ναπολέοντα και την παλινόρθωση της μοναρχίας, η ελληνική επανάσταση αναζωπυρώνει τις αξίες του διαφωτισμού και της γαλλικής επανάστασης. Φαίνεται πως οι Έλληνες ανταμείβουν με αυτόν τον τρόπο τους Ευρωπαίους ομοειδεάτες. Τους ανταμείβουν για τις ιδεολογικές οφειλές που έχουν από την εποχή του διαφωτισμού. Ενώ οι Ευρωπαίοι, ενθαρρυμένοι από τα λάβαρα της ελευθερίας που υψώνονται στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αντεπιστρέφουν σε όλους τους Έλληνες την αρχή της αδελφότητας. Υπό το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» αναπτύσσεται η δράση αλληλεγγύης που ονομάζεται φιλελληνισμός. Το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» δεν είναι ελληνικό. Είναι πολύ παλαιότερο από τη Γαλλική Επανάσταση. Ωστόσο, την εποχή εκείνη συνοψίζει σε όλη την Ευρώπη το ηθικό δικαίωμα στην ανυπακοή και την εξέγερση ενάντια σε κάθε τυραννία. Αυτό το σύνθημα το επανέφεραν και το εφάρμοσαν στην πολιτική πράξη οι Γάλλοι Γιακοβίνοι, οι οπαδοί του Μπαμπέφ και βέβαια ορισμένοι παιδινοί. Αυτοί επιπλέον πήραν αυτό το σύνθημα και το ανύψωσαν από απλή ανυπακοή και εξέγερση σε δικαίωμα στην Επανάσταση, ηθικό δικαίωμα στην Επανάσταση, ενάντια σε κάθε τυραννία. Από αυτήν την παράδοση, την παράδοση που συνοψίζεται στο σύνθημα αυτό, άντλησαν και οι Έλληνες διαφωτιστές και ένα σημαντικό τμήμα της Φιλικής Εταιρείας. Και από αυτή την παράδοση πάλι άντλησαν όλες οι επαναστατικές ιδεολογίες του δυτικού κόσμου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά το 19ο και τον 20ο αιώνα. Le philhellénisme est certainement un des éléments qui explique l'écho, le succès, l'importance internationale, européenne et même universelle de la révolution grecque de 1821. Je sais que le philhellénisme est bien connu des Grecs, mais je voudrais insister sur deux aspects. D'abord sur la complexité, la diversité politique, sociale et culturelle de ces acteurs et aussi la diversité de ces manifestations. Il y a un philhellénisme des volontaires et puis il y a un philhellénisme mondain en Europe occidentale. Et puis le deuxième aspect sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que le philhellénisme repose tout de même sur un malentendu.
Si les Européens et les Américains sont venus combattre pour la Grèce moderne, c'est parce qu'ils pensent avant tout à la Grèce antique. Et on ne peut pas nier le fait qu'ils soient déçus quand ils arrivent sur place. Ils cherchaient les Grecs et ils trouvent des Orientaux. Certains même disent qu'ils trouvent chez les Grecs des gens plus orientaux encore que les Turcs. Et parallèlement, il ne faut pas oublier que certains des Grecs modernes ont été eux-mêmes déçus par l'aide apportée par l'Occident. Donc, un vrai malentendu, un double malentendu, mais cela n'a pas empêché l'importance du philhellénisme, son succès et le fait qu'il y ait aussi un très long philhellénisme tout au long du XIXe siècle. Το ευρωπαϊκό κίνημα αλληλεγγύης προς τους Έλληνες είναι συναρπαστικό. Ιταλοί καρμπονάροι όπως ο Σανταρόζα, Γάλλοι Ιακοβίνοι και στρατιωτικοί του Ναπολέοντα όπως ο Φαλέστας και ο Φαβιέρος, Πολωνοί πατριώτες, Άγγλοι και Πορτογάλοι φιλελεύθεροι στρατιωτικοί όπως ο Γκόρντον και ο Αλμέιδα, ποιητές όπως ο Σέλεϊ, ζωγράφοι όπως ο Ντελακρουά, τραπεζίτες όπως ο Ελβετός Εϊνάρδος, αλλά και απλοί Ιταλοί μιναδόροι που σκοτώθηκαν στο Μεσολόγγι, βαβαροί αρχαιολάτρες, δημοσιογράφοι, έμποροι, κάνουν εράνους, πιέζουν τις εχθρικές προς τους Έλληνες κυβερνήσεις τους, στέλνουν χρήματα και πολεμοφόδια και πολλοί έρχονται να πολεμήσουν. Συγκεντρώνονται κυρίως στο Μεσολόγγι γύρω από το Μαυροκορδάτο. Ανύμπαλε Σανταρόζα. Μετά την αποτυχία του απελευθερωτικού κινήματος του Πεδεμοντίου, ο Σανταρόζα κατέφυγε στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Εκεί ήρθε σε επαφή με το Κομιτάτο των Φιλελευθέρων και από εκεί, τον Νοέμβριο του 1824, φτάνει στο Ναύπλιο. Εντάσσεται στον κύκλο Κουντουριώτη και Μαυροκορδάτου. Την άνοιξη του 1825, ο Σανταρόζα ακολουθεί τον Μαυροκορδάτο στη μάχη έξω από την Σφακτηρία εναντίον των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Εκεί, στην πρώτη γραμμή, βρήκε το θάνατο. Τα φιλελεύθερα κομιτάτα στην Ευρώπη είναι οι πρώτοι στοιχειώδεις μηχανισμοί διεθνοποίησης της υπόθεσης των Ελλήνων. Και με τη βοήθεια του Κομιτάτου του Λονδίνου, η επαναστατική ηγεσία κατορθώνει να πάρει τα πρώτα διεθνή δάνεια με σκοπό τη συγκρότηση τακτικού στρατού. ...1824... οι συγκρούσεις μεταξύ των Ελλήνων. Τα δάνεια από το σίτι του Λονδίνου και η συγκρότηση τακτικού στρατού προκαλούν αντιδράσεις. Ένας παλιός αρματολός, ο Πανουριάς, υπαγορεύει στο γραμματικό του μια επιστολή που την απευθύνει σε όλους τους καπεταναίους. Αδέλφια, ο δαίμονας ο Τετραμάτης θέλει να μας κορπίσει εμάς των όπλων. Τακτικό και δάνεια από την Ιγκλιτέρα για να πληρώνει φραγκοφορεμένους στρατιώτες. Τι είναι του τα δωμωρέ αν δεν είναι για να μας διαλύσει? Ο Μαυροκορδάτος έχει την ψυχή του διαβόλου και όλοι οι φραγκοφορεμένοι εμάς θέλουν να κόψουν. Δαίμονες και άγγελοι στο μυαλό του καπετάν Πανουριά. Οι δαίμονες τώρα έρχονται από την Ευρώπη. Παίρνουν την όψη του Μαυροκορδάτου και των Ελλήνων αστών επαναστατών. Ο καπετάνιος όμως γνωρίζει ότι μοιράζεται τους φόβους του με όλους σχεδόν τους υπόλοιπους παλιούς αρματολούς. Οι αρματολοί ήταν έμιστοι φύλακες σε περάσματα στην υπηρεσία τοπικών Οθωμανών αξιωματούχων.
Όταν έχαναν για κάποιο λόγο το αρματολίκι τους, γίνονταν κλέφτες και στην προσπάθειά τους να επανακτήσουν το αρματολίκι επιδίδονταν σε ληστείες στην περιοχή ως μέσον πίεσης. Στην διάρκεια της Επανάστασης, οι αρματολοί, οι κλέφτες, αυτοί οι κλέφτες, εντάσσονται στην Επανάσταση, κάποιοι από αυτούς με απότερο στόχο να διεκδικήσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα. Ως εκ τούτου, η εθνική τους συνείδηση και η πολιτική τους σκέψη είναι, θα λέγαμε, υποτυπώδης. Παρόλα αυτά, μέσα στο περιβάλλον της Επανάστασης, οι άνθρωποι αυτοί διακινούν, ακόμη και χωρίς να το ξέρουν, νέες ιδέες, πράγμα που δημιουργεί μια τεράστια ανατροπή με την προηγούμενη κατάσταση και την κατάσταση των αρματολών. Αν και κάτι απολύτως ακατανόητο για την πλειονότητα των αρματολών, είναι το πολιτικό περιβάλλον της Επανάστασης. Ελευθερία για αυτούς τους ορεσίβιους είναι η άγρια ζωή τους. Φοβερά έμπειροι στον κλεφτοπόλεμο και ικανότατοι ηγέτες των παλικαριών τους αδυνατούν να αντιληφθούν τι σημαίνει νόμος, εκτελεστικό, βουλευτικό. Όλα αυτά τα περίεργα γεννάνε την καχυποψία στα μυαλά των αρματολών. Καχυποψία, αλλά και κοινωνική εχθρότητα για τους διανοουμένους και τους αστούς συμμάχους τους. 1824-1825. Η βούληση του έθνους. Στους δυσαρεστημένους αρματολούς όπως ο Πανουριάς έχουν προστεθεί ήδη ορισμένοι κοτσαμπάσιδες της Πελοποννήσου και ξεσπάει η ανταρσία ενάντια στο βουλευτικό και το εκτελεστικό. Την ηγεσία της ανταρσίας παίρνει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης. Η διακυβέρνηση των ανταρτών είναι καταστροφική και η φυσική ηγεσία της Επανάστασης αντεπιτίθεται. Αναλαμβάνει ο Ιωάννης Κολέτης ως μέλος του εκτελεστικού. Ο Ιωάννης Κολέτης, εν ονόματι του μαχόμενου έθνους, διατάζει τον στρατηγό Γκούρα να επιτεθεί με τους ρωμελιώτες που διαθέτει στο στρατό των Πελοποννησίων Στασιαστών που είχαν υπό την ηγεσία τους ο Κολοκοτρώνης και άλλες ηγετικές κεφαλές του Μοριά, με τον όρο να τους καταστρέψει αλλά και να τους αφήσει εν ζωή. Τι είδους κράτος θέλανε οι στασιαστές? Ο Κολοκοτρώνης, αρκετοί αρματολοί και κοτσαμπάσιδες ήθελαν την εξουσία για να δημιουργήσουν ένα τοπικό κράτος στην Πελοπόννησο. Και αυτό τέριαζε απόλυτα με τις επιθυμίες των μεγάλων δυνάμεων. Οι αντίπαλοι των τοπικιστών τώρα, με επικεφαλής τους νησιώτες, μερικούς κοτσαμπάσιδες και ιδίως τον κύκλο του Μαυροκορδάτου, ήθελαν ένα εθνικό κράτος στα πρότυπα της Γαλλικής Επανάστασης και προσανατολισμένο στην Ευρώπη. Και αυτό το κράτος δεν το ήθελε καμία από τις μεγάλες δυνάμεις. Βεβαίως επικράτησε η στρατηγική του εθνικού κράτους και στις αρχές του 1825 αμνίστευσαν τους τοπικιστές που είχαν στασιάσει. Η περίοδος της ήττας, 1825-1827. Τον Φεβρουάριο ο Ιμπραήμ αποβιβάζεται στο νότο, στη Μεθόνη. Οι μόνες σοβαρές αντιπιθέσεις που οργανώνουν οι Έλληνες είναι στο Κρεμμύδι πριν τη Σφακτηρία με επικεφαλής τον Μαυροκορδάτο και τον Σανταρόζα και η μάχη στους Μήλους του Ναυπλίου με επικεφαλής τον Υψηλάντη. Δύο μήνες αργότερα, τον Απρίλιο, ένας σπουδαίος Οθωμανός αξιωματούχος, ο Μεχμέτ Ρεσίτ Πασάς, γνωστός ως Κιουταχής, ξεκινάει την εκστρατεία του από τον Βορρά προς την Στερεά. Ουσιαστικός στόχος του είναι το στρατηγικό κέντρο της Δυτικής Στερεάς, το Μεσολόγγι. Μεσολόγγι. Από την άνοιξη του 1825 έως την άνοιξη του 1826.
Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της πολιορκίας του Μεσολογγίου, ο ένας από τους ηγέτες της πόλης, ο Τρικούπης, μαζί με τον τυπογράφο Μεσθενέο, εκδίδουν τον ύμνο εις την ελευθερία. Το χειρόγραφο του ποίηματος το είχε πάρει με το ζόρι ο Τρικούπης από τα χέρια του Σολομού πριν λίγους μήνες. Το ποίημα, όπως και τα ελληνικά χρονικά του Μάγερ, διαβάζονται στις φωτιές τη νύχτα δυνατά από τους εγγράμματους. Η πόλη αυτή διαθέτει πολλούς. Το σπαθί σου αντισηκώνεις, τρία πατήματα πατάς, σαν τον πύργο μεγαλώνεις και στο τέταρτο χτυπάς. Οι χυμαριώτες εθελοντές που κρατάνε τον Προμαχώνα που ονομάζεται Βενιαμίν Φραγκλίνος, οι σουλιώτες που κρατάνε τον Προμαχώνα που ονομάζεται Βολτέρος, οι ρουμελιώτες που υπερασπίζονται την πόλη μαζί με Ιταλούς μιναδόρους, Άγγλους, Γάλλους, Φιλέλληνες, τους ενόπλους του Λόρδου Βίρονα, ακούνε έκθαμβοι ότι η αντίστασή τους αντιπροσωπεύει κάτι πανανθρώπινο, μεγάλο. Δεν είναι απλοί πολεμιστές αυτοί. Είναι οι υπερασπιστές του κέντρου της ελευθερίας του κόσμου. Και όλος ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια του σε αυτούς. Οι Ευρωπαίοι φιλελεύθεροι αποθεώνουν τους πολεμιστές της πόλης. Οι μαχητές του Μεσολογγίου στέφονται την δόξα των αρχαίων Αθηναίων στο Μαραθώνα, γράφουν γαλλικές και αγγλικές εφημερίδες. Ακριβώς ένα χρόνο αργότερα, το ιδεολογικό κέντρο της Επανάστασης, το Μεσολόγγι, πέφτει. Ο Ιμπραήμ έχει καταλάβει σχεδόν όλη την Πελοπόννησο. Ο Κιουταχής μετακινεί τα στρατεύματά του προς την Αττική και ξεκινάει την πολιορκία της Ακρόπολης. Την υπερασπίζεται ο στρατηγός Γκούρας. Η Ακρόπολη θα πέσει. Και ακολουθούν άλλες ήττες. Η Επανάσταση χάνει τον πληθυσμό της. Χωρικοί και τοπικοί προύχοντες προσκυνάνε μαζικά τον Ιμπραήμ και τον Κιουταχή. Και στο διεθνές μέτωπο φαίνεται να επικρατούν οι κυβερνήσεις που ήταν πολέμιες της ελληνικής επανάστασης. Όλα συγκλίνουν στη συντριβή της ελληνικής υπόθεσης. Όμως η ελληνική επαναστατική ηγεσία δεν υποχωρεί. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, διαβλέποντας την ισχυρή πιθανότητα της συντριβής, ήδη από τον Ιούλιο του 25, έχει στείλει μια κρίσιμη επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας. Votre Excellence, en ce moment funeste où le bon droit de la nation grecque succombe sous le coup de force de la tyrannie. Εξοχότατε, εις τη αυτή στιγμή όπου τα εθνικά δίκαια των Ελλήνων πνίγονται από ασυγκρίτως υπερτέρας δυνάμεις της τυραννίας, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ο αγών μας έχει αναγνωριστεί αγών έθνους μαχωμένου. Εις τας παρούσες δεινάς περιστάσεις, η μεγάλη χώρα σας μπορεί να βοηθήσει το έθνος μας να αναζωογονήσει τις δυνάμεις του. Και δια την βοήθεια ταύτην, οι Έλληνες θα σας σήμεθα αιωνίως ευγνώμονες. Αντιλαμβάνεστε ότι η δεινή μας θέση επιβάλλει να σκεφτόμενο ότι εάν η χώρα σας δεν βοηθήσει εμάς, ασφαλώς κάποιο άλλο ισχυρό κράτος θα συντρέξει τον δίκαιον αγώνα μας. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε να αποφασίσει να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνομεν και ούτως θα πράξομεν. Ο Γενικός Γραμματεύς της Επαναστατικής Κυβερνήσεως των Ελλήνων, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος,
Ιούλιος του 1825. Στο τέλος του Αυγούστου, όλα τα μέλη της θεσμικής ηγεσίας της Επανάστασης υπογράφουν παρόμοια επιστολή. Το Δεκέμβριο, την ίδια ώρα που ο Ιμπραήμ αποβιβάζεται στο Μεσολόγγι, ο Μαυροκορδάτος και ο Ζωγράφος συναντώνται στην Ύδρα με τον πρεσβευτή της Μεγάλης Βρετανίας. Οι διαβουλεύσεις είναι σκληρές. Οι Έλληνες εκπρόσωποι συζητούν την πλήρη υποστήριξη της Μεγάλης Βρετανίας και τίποτε λιγότερο. Ως μέσο πίεσης προτάσουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν για βοήθεια στη μεγάλη ανταγωνίστρια της Βρετανίας, στη Ρωσία. Η συνάντηση δεν καταλήγει σε κανένα αποτέλεσμα. Το μέτωπο της διεθνούς πολιτικής 1826-1828. Λίγες ημέρες πριν πέσει το Μεσολόγγι, η Βρετανία, αναγκασμένη από τις κινήσεις της Ρωσίας εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υπογράφει μαζί με τον επιτετραμένο του Τσάρου το πρωτόκολλο της Αγίας Πετρούπολης. Το πρωτόκολλο αυτό προβλέπει πλήρη εσωτερική ελευθερία για τους Έλληνες, αλλά το μικρό τους κράτος θα είναι φόρο υποτελές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το πρωτόκολλο ιον υπέγραψαν Ιγκλιτέρα και Ρουσία μας δίνει παύση του πολέμου σε στιγμήν ήττας αλλά και κράτος. Είσε με πάλε τι ούτων κράτος θυμίζει το Σερβικόν, όπου αντί να είμαι θαραγιάδες εις έκαστος εις των Σουλτάνων, θα είμαι θα όλοι μαζί ως κράτος. Πλην όμως η Συμφωνία Βρετανίας και Ρουσίας σπάζει δια πρώτην φοράν την πολιτική ενότητα της Ιεράς Συμμαχίας. Τόντι, δια να είναι εποφελής διημάς η θράψη της Ιεράς Συμμαχίας, δεν πρέπει ούτε να συμφωνήσομεν, ούτε να διαφωνήσομεν με το πρωτόκολλον. Μόνον να συνεχίσουμε τον αγώνα μας έως το τέλος, δια πλήρην ελευθερία και άνευ ουδεμίας υποτέλειας. Και συνεχίζουν τον αγώνα. Το εκτελεστικό σώμα και το βουλευτικό, με επικεφαλής τον Γεώργιο Κουντουριώτη, προετοιμάζουν τις γενικές εκλογές για την Τρίτη Εθνοσυνέλευση. Στόχος τους είναι να συνταχθεί το οριστικό πολίτευμα του ελληνικού έθνους, να αποφασιστεί ένας μονοπρόσωπος θεσμός εκτελεστικής εξουσίας, ο κυβερνήτης. Σκέφτονται ότι το ιδανικό πρόσωπο θα είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Κερκυραίος Ευγενής δέχεται και προετοιμάζει το ταξίδι του για την Ελλάδα. Η Οθωμανική εξουσία, όπως είναι εύλογο, απορρίπτει το πρωτόκολλο της Πετρούπολης και συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον των Ελλήνων. Οι Ρωμιοί χριστιανοί είναι στασιαστές και χρεωστούν να επιστρέψουν εις την θέση της προστασίας υπό την σκέπη μας και την σκέπη της Εκκλησίας τους. Να ζητήσουν ταπεινά συγχώρεση και ο Θεός θα φανεί μεγάλος για αυτούς. ...1827... η αντεπίθεση των επαναστατικών δυνάμεων. Ποια ήταν η στρατηγική του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου? Στρατιωτικά οι Έλληνες είχαν καταρρεύσει. Πολιτικά όμως, ο Μαυροκορδάτος είχε αντιληφθεί τη δυνατότητα αξιοποίησης του πολιτικού συσχετισμού δυνάμεων στην Ευρώπη υπέρ των Ελλήνων. Γι' αυτό προσέφερε προνομιακή σχέση στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να εκμεταλλευτεί τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στο εσωτερικό μέτωπο τώρα, η στρατηγική αυτή περιελάμβανε την επίθεση ανακατάληψης της άκρος συμβολικής Ακρόπολης, την εντυπωσιακή απόπειρα πυρπόλησης του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου στην Αλεξάνδρεια και το πλέον εκπληκτικό,
οργάνωσαν τις εκλογές για την Τρίτη Εθνοσυνέλευση. Έτσι, η ελληνική επαναστατική ηγεσία θέτει τόσο τις μεγάλες δυνάμεις όσο και τους Έλληνες που υποχωρούν ενώπιον του ιδεολογικού και πολιτικού διλήμματος που η Επανάσταση είχε διαμορφώσει εξ αρχής. Η εθνική ελευθερία για τους Έλληνες ή ο θάνατος. Ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής ιστοριογραφίας ταυτίζει την Επανάσταση με τη θυσία ή το θάνατο. Έτσι, οι επαναστάτες παρουσιάζονται ως θανατολάγνοι μάρτυρες. Όμως οι αγωνιστές του 21 αγαπούσαν τη ζωή και μάλιστα τη ζωή με ελευθερία. Στο περίφημο σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος», ο θάνατος υπάρχει για να τονίζει τη σημασία της ελευθερίας, της ζωής, και όχι το αντίστροφο. Η επιθετική στρατηγική των Ελλήνων και η ανυποχώρητη στάση των Οθωμανών και των Αιγυπτίων, οι πιέσεις των φιλελλήνων στις κυβερνήσεις τους και η επαπειλούμενη μονομερής επέμβαση της Ρωσίας τείνουν να καταστήσουν ανεξέλεγκτους τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Έτσι, Βρετανία και Γαλλία αναγκάζονται να συμφωνήσουν με τη Ρωσία για την ουσιαστικότερη εμπλοκή στο ελληνικό ζήτημα. Το καλοκαίρι του 27 υπογράφεται το Σύμφωνο του Λονδίνου. Γαλλία, Βρετανία και Ρωσία συγκροτούν κοινό στόλο με σκοπό την ειρήνευση των εμπολέμων. Οι Έλληνες συνεχίζουν να πολεμούν, αλλά δεν αρνούνται την ειρήνευση. Αντίθετα, οι Οθωμανοί και ο Ιμπραήμ εξακολουθούν να την αρνούνται κατηγορηματικά. ...1827... Ναβαρίνο. Ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος συντρίβεται σε μία ημέρα. Το βράδυ, τα πλοία του κοίτονται συντρίμμια μέσα στον κόλπο του Ναβαρίνου. Της ελευθερίας που χάραξαν Ρώσοι δεκεμβριστές ναύτες στο βράχο της φακτηρίας εξηγεί τις αιτίες αυτής της μεγάλης ναυμαχίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία διακόπτει τις σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις. Οι Έλληνες σχεδιάζουν γενική αντεπίθεση στη Στερεά, στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Και παραλλήλως αναθέτουν στο γέρο του Μοριά να χτυπήσει τους προσκυνημένους Έλληνες της Πελοποννήσου. Άπλωσα τα στρατεύματα εις τα προσκυνημένα χωριά και έκαμα διαταγές ότι όγιο χωριό δεν γυρίσει πίσω είναι τα σπίτια του καημένα. Τα μπέλια τους καημένα θα τους αφανίσω από το πρόσωπο της γης. Τέτοιων καταφρονεμένων θάνατων θα έχουν από τους Έλληνας όσοι επροσκύνησαν εις τον Ιμπραχήμ. Ο κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας εγκαθίσταται στο Ναύπλιο. Καταργεί την εκλεγμένη βουλή και συγκροτεί το Πανελλήνιο, ένα σώμα διορισμένων. Ταυτοχρόνως ο κυβερνήτης αναπτύσσει εργώδη δράση με δύο στόχους. Τη συγκρότηση κράτους και τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αναγνώριση της Ελλάδας. Οι Έλληνες επαναστάτες έχουν επικρατήσει, αλλά το έργο τους δεν έχει ολοκληρωθεί. Η γαλλική στρατιωτική αποστολή υπό τον στρατηγό Μεζόν εκαθαρίζει ταχύτατα την Πελοπόννησο από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ. Οι Βρετανοί ανησυχούν
και θέτουν όρο να μην περάσουν οι Γάλλοι στην Στερεά. Όμως η ελληνική ηγεσία υπερβαίνει την έμεση υπόδειξη των Βρετανών και αναθέτει στον στρατηγό Τζαβέλα να εκαθαρίσει την κεντρική Στερεά από τους Οθωμανούς και στον Στόλο το Αιγαίο από τους πειρατές. Ο Φαβιέρος, επικεφαλής του τακτικού, κατέχει ήδη την Ακρόπολη και ξεκινάει η αντεπίθεση στην Εύβοια. Άνοιξη, καλοκαίρι του 1830. Η Ευρώπη είναι ανάστατη. Στο Παρίσι, τον Ιούλιο, εξεγείρονται ενάντια στη μοναρχία και κατορθώνουν να αλλάξουν το βασιλιά. Το Βέλγιο αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος. Αλλά και στην Ελλάδα εκδηλώνονται κάποιες ένοπλες σκληρές αντιπαραθέσεις. Η συνταγματική αντιπολίτευση στον κυβερνήτη αρνείται να δεχθεί την αναστολή των πολιτικών ελευθεριών με αντάλλαγμα την πλήρη αναγνώριση της Ελλάδας. Θέλει και τα δύο. Η ανθρώπινη επιθυμία, θεμέλιο της ελευθερίας. Ποια ήταν τα κίνητρα των Ελλήνων επαναστατών του 21; Κοίταξε, η υψηλή κοινωνική θέση που κατήχαν έμποροι, διανοούμενοι, καραβοκυραίοι και άλλοι, ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με το καθεστώς του Ραγιά. Αυτή η αντίθεση δημιούργησε τις αντικειμενικές προϋποθέσεις της Επανάστασης. Τις ενεργοποίησε ιδεολογικά ο διαφωτισμός και τις οργάνωσε πολιτικά η Φιλική Εταιρεία. Όλα αυτά τα οδηγούσε η επιθυμία για ελευθερία. Αυτό ήταν το θεμελιώδες κίνητρο των επαναστατών του 21. Ασφαλώς. Μόνο με αυτό το κίνητρο μπορούμε να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους πρίγκιπες και αστεί, κοτσαμπάσιδες και καραβοκυραίοι, ισχυροί, αρματολοί και κληρικοί αξιωματούχοι, ευγενείς, πρίγκιπες, μικροί αξιωματικοί και σπουδαίοι στρατιωτικοί, όλοι αυτοί ρισκάρισαν τα πάντα, ακόμα και τη ζωή τους, επιδεικνύοντας υπέροχο θάρρος και σπουδαία πολιτική σκέψη. Η επιθυμία της ελευθερίας και το επαναστατικό της νόημα. Αυτό εξέφρασαν οι Έλληνες διαφωτιστές διανοούμενοι και ακολούθως οι ηγέτες διακήρυξαν την επιθυμία τους από την πρώτη μέρα του αγώνα. Ακριβώς. Μαρτίου 1821. Πρώτη ημέρα της Επανάστασης. Στρατόπεδο μεσσηνιακών δυνάμεων στην Αρεόπολη. Εχείρες μας, όπου ήταν δεδεμένε μέχρι του νυν από τα σιδηρά σαλίσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελήθησαν ήδη και υψώθησαν μεγαλοψύχως προς όλεθρον της δελειράς τυραννίας και έλαβαν τα όπλα κατά των τυράννων μας. Οι πόδες μας, οι περιπατούντες εν νυχτή και ημέρα ή στα σενιγκαρεύσεις της ασπλαχνίας, τρέχουσιν εις απόκτηση των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας, η κλίνουσα των αφιένα υπό των ζυγών, τον επετείναξε και άλλο δεν φρονεί ή μη την ελευθερία. Η γλώσσα μας, η αδυνατούσα εις το να προφέρει λόγων, εκτός των ανωφελών παρακλήσεων προς εξηλαίωσιν των τυράννων, τώρα μεγαλοφόνος κράζει και κάμνει να αντυχεί ο αΐρ το γλυκύτατον όνομα της ελευθερίας. Εν ενή λόγο, όλοι αποφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνομεν.